Θα τη σκοτώσω τη Βάσο μόλις τη δω. Για τον αδερφό σου, μην ξεχάσεις. Τον αδερφούλη μου, μην τον πιάνεις στο στόμα σου. Μόνο εγώ θα τον βρίζω. Κατάλαβες. Και πόσο αφελής είσαι. Σε έφερε μέχρι εδώ και δεν πήρες χαμπάρι. Εγώ είμαι αφελής. Ή ο αδερφός σου φέρατε λες και είναι παιδί. Κοίτα ποιος μιλάει. Κοίτα ποιος μιλάει. Αυτός που με φίλησε και μετά ντρεπόταν να το συζητήσει και μετά ήθελε να κάνουμε ότι δεν έγινε ποτέ. Μπορούμε να μην μιλάμε γι' αυτό. Σιγά το σπουδαίο ζήτημα. Ένα φιλί δώσαμε, σιγά. Το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο θέμα, νομίζω. Αν θες να ξέρεις, εγώ το φιλί το έχω σε μεγάλη υπόλοιψη. Γιατί είσαι η πρώτη γυναίκα που φίλησα μετά από τόσο καιρό. Και εσύ ο πρώτος άντρας. Ώστε είμαι το τελευταίο φιλί σου. Καμαρώνες, βλέπω. Συγγνώμη με τον Φίλιππο, δεν φιλιάστε. Φυσικά και φιλιόμαστε. Και σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να μιλάμε τα προσωπικά μου. Ήθελα να ξέρω τι του βρήκες. Πολλά. Καταρχάς είναι καλό παιδί, πολύ σημαντικό. Είναι περιποιητικός, δοτικός. Επίσης δεν ευριάζει με ό,τι κάνω και δεν είναι μουντρούχος. Επίσης είναι πάντα ευγενικός. Μάλιστα. Έτσι όπως τον περιγράφεις είναι σαν να έχεις βρει τον άντρα των ονείρων σου. Ναι. Έχω βρει τον άντρα των ονείρων μου. Μάλιστα. Εσύ. Τι. Έχεις βρει τη γυναίκα των ονείρων σου. Δηλαδή ο άντρας των ονείρων σου είναι ο Φίλιππος. Να. Φίλιππος.